στο πουλχερία Ρούσου και είμαι μαθήτρια του Λυκείου Παραλληνίου. Και έχω δύο σύνολα. Στο ένα σύνολο έχω πέντε αεροπλάνα. Πέντε ευρύχωρα αεροπλάνα, στα οποία όλοι θα θέλαμε να βρισκόμαστε τώρα και να ταξιδεύουμε κάπου, είμαι σίγουρη. Στο άλλο σύνολο έχω διάφορους προορισμούς αεροδρομίων ανά το παγκόσμιο. Το πρώτο μου αεροπλάνο αναχωρεί και φτάνει στο Παρίσι. Το δεύτερο αναχωρεί για Ρώμη. Το τρίτο για Βερολίνο. Το τέταρτο για Λονδίνο. Και το πέμπτο για Νέα Υόρκη. Και τα πέντε αεροπλάνα αναχωρούν για πέντε διαφορετικούς προορισμούς. Τότε έχω συνάρτηση. Όμως το δεύτερο αεροπλάνο, σαν ζηλιάρικο που είναι, θέλει να πάει και αυτό στο Παρίσι. Άρα δύο αεροπλάνα αναχωρούν για το Παρίσι. Τα τρία άλλα αναχωρούν κανονικά για τον προορισμό τους. Τότε έχω και πάλι συνάρτηση. Αχ, αυτό το πάρει συζήτηση που έχει τελευταία. Και το τρίτο αεροπλάνο θέλει να πάει Παρίσι. Αναχωρούν και τα τρία αεροπλάνα για τον ίδιο προορισμό. Τα άλλα δύο για δύο διαφορετικούς προορισμούς. Τότε και πάλι έχω συνάρτηση. Όπως έχετε καταλάβει, αν αυξήσει τόσο πολύ η ζήτηση αυτή στις υπέροχες πόλεις του Φωτός και πάνε και τα πέντε αεροπλάνα μου στον ίδιο προορισμό, τότε και πάλι θα έχω συνάρτηση. Ένα λεπτό. Ναι, έχω παρουσίαση. Ναι. Τι. Όχι ρε εσύ. Όχι. Στεναχωρηθήκα πάρα πολύ τώρα. Ναι, τάκη. Με ενημερώνεις. Με έχουν ενημερώσει ότι το ένα μας αεροπλάνο δεν απογειώθηκε κανονικά. Όμως τα άλλα τέσσερα έχουν ήδη φτάσει στους προορισμούς τους. Όμως δεν έχω συνάρτηση, αφού έπρεπε να αναχωρήσουν και τα πέντε αεροπλάνα για τους προορισμούς τους. Από τη στιγμή που το πέμπτο αυτό αεροπλάνο λόγω βλάβης δεν αναχώρησε, δεν έχω συνάρτηση. Ένα άλλο φιλόδοξο αεροπλάνο πάλι, το οποίο μάλλον οι μισοί επιβάτες θέλουν να αναχωρήσουν για Ρώμη και οι άλλοι μισοί στους οποίους θα είμαι κι εγώ, οι οποίοι θέλουν να φτάσουν Νέα Υόρκη, αναχωρεί κανονικά για να πάει, αλλά δεν ξέρει τι να κάνει, δεν μπορεί να προσγειωθεί ταυτόχρονα και σε Ρώμη και σε Νέα Υόρκη, γι' αυτό επιστρέφει πίσω. Άρα όταν ένα από τα αεροπλάνα μου, έστω και ένα από τα αεροπλάνα μου, θέλει να επιθυμήσει να φτάσει σε δύο προορισμούς ταυτόχρονα, δεν έχω συνάρτηση. Συνοψίζοντας, για να έχουμε συνάρτηση, πρέπει και τα πέντε αεροπλάνα μου να αναχωρήσουν και να φτάσουν σε ένα μόνο προορισμό. Είτε αυτός είναι κοινός, είτε διαφορετικός. Ευχαριστώ. Χρησιμοποίησα αυτό με τα αεροπλάνα κάποτε, αλλά αντί με τα αεροδρόμια και να μην θέλουν να πετάξουν τα αεροδρόμια, χρησιμοποίησα τους επιβάτες, που δεν μπορεί ένας επιβάτης να μπει σε δύο αεροπλάνα ταυτόχρονα, αλλά δεν κάνει συνάρτηση. Είναι καλό παράδειγμα αυτό. Απλώς με τους επιβάτες μπορεί να το καταλάβει κάποιος που δεν ξέρει από συναρτήσεις καλύτερα. Καλή προσπάθεια. Ο κύριος Στυλιανόπουλος. Μακάρι να σας χάσω και να σας...